Είναι Τρίτη, λίγο μετά τις 8. Καθυστερήσαμε να αρχίσουμε, λίγο, καθώς είχαμε και ένα κάντο γρήγορα πιο πριν. Έτσι, ναι. Κοντά μας σήμερα, Χρόνη, έχουμε την ώρα τη Γαλανοπούλου. Ακριβώς. Δημοτική σύμβουλος, πρώην αντιδήμαρχος. Πολλά πόστα. Αρχικά να ευχαριστήσουμε που ήρθατε. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ειδικά στη δύσκολη περίοδο που είμαστε, ειδικά το διαζώσεις, είναι δύσκολο πλέον. Έτσι είναι, έτσι είναι. Πάμε όμως πριν πάμε στα δικά μας, στα δημοτικά. Ακριβώς, ναι, να πάμε λίγο σε γενικά. Να γνωρίσει και ο κόσμος ποια είναι η Νόρα Γαλανοπούλου. Να μας πει σε ποιο σχολείο πήγε, τι σπουδές ακολούθησε, το επάγγελμά της πριν ασχοληθεί με τα κοινά. Αρχίζω. Ναι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, παιδιά, και χαίρομαι άνθρωποι σαν εσάς να παίρνουν πρωτοβουλίες και να αναμειγνύονται στην πολιτική πραγματικότητα όπως και να έχει αυτή στις δύσκολες μέρες που περνάμε. Επομένως, εξ αρχής, μπράβο σας και καλή δύναμη για τη συνέχεια να έχετε. Όσο για μένα, ο βασικός μου τίτλος είναι «Είμαι φιλόλογος». Φιλόλογος που έχω δουλέψει στη Νέα Σμύρνη, στα σχολεία της Νέας Σμύρνης από το 1984. Έχω μεγαλώσει γενιές και γενιές, έχουν σπουδάσει μαζί μου και έχουν φοιτήσει παιδιά πολλά και έχουμε αποκτήσει μια σχέση στοργής και αγάπης χρόνια τώρα και η πόλη έχει αγκαλιάσει την παρουσία μου και εγώ την πόλη. Φιλόλογος για πάρα πολλά χρόνια στο 4ο Λύκειο Νέας Σμύρνης. Μαθητές μου πολλοί και που στη συνέχεια με έχουν στηρίξει και πολιτικά, καθώς δεν κατέβηκα με κανένα κόμμα και με καμία παράταξη που να με στηρίζει. Από το 2002, πρώτα βέβαια οι σπουδές μου έχουν πολλές διακυμάνσεις, γιατί έχω κάνει και ένα μεταπτυχιακό φιλοσοφίας για 3 χρόνια στο Πολυτεχνείο, στο ΜΗΘΕ, Μεθοδολογία, Θεωρία, Ιστορία, Επιστημών, όπου συνδέεται η φιλοσοφία με την τέχνη και με την πολιτική και την κοινωνιολογία. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον πράγμα αυτό το μεταπτυχιακό που έκανα. Ήταν ό,τι καλύτερο για να ανοίξει και νέους ορίζοντες. Στη συνέχεια επέστρεψα στο σχολείο, στην τάξη, την ενεργό. Και ταυτόχρονα ήμουνα και συνδικαλίστρια για πολλά χρόνια στην ΕΛΜΕ Νέα Σμύρνη Μοσχάτου Καλλιθέας. Και από το 2002, για 5η τώρα τετραετία, εκλέγομαι στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Το 2002, πρώτη φορά, με τον Γιώργο τον Κουτελάκη, ο οποίος ήδη είχε μια ενεργό τετραετία από το 1998. Πολύ περιληπτικά αυτά. Είμαι μητέρα ενός σπουδαίου γιου, του Αλέξανδρου του Παλαμίδη, και έχω και 2 εγγόνια, την Άρτεμη και τον Μάρκο. Εντάξει, έχετε πολλές ασχολίες πέραν των πολιτικών πλέον. Έχετε και με τα εγγόνια. Ναι. Εξαιρετικά, εξαιρετικά και αναντικατάστατα. Τι σας έκανε να ασχοληθείτε με τα κοινά? Τι σας παρακίνησε, τι ήταν αυτό που σας τσίκλισε και είπατε ότι εδώ πρέπει να... Ενεργός πολίτης, καλός πολίτης. Ο Θουκυδίδης λέει, ούκα πράγματα, αλλά χρίωνα ιόμεθα είναι. Όποιος δεν ασχολείται με την πολιτική είναι άχρηστος. Όχι απλώς ιδιωτεύει, είναι άχρηστος, αχρίων ιόμεθα είναι. Επομένως, στο μυαλό μου πάντα ήταν ότι η ενασχόληση με τα κοινά είναι ταυτόσιμη με τη μη ιδιώτευση. Mm-hmm. Όταν δεν ιδιωτεύεις και όταν δεν ασχολείσαι μόνο με τον εαυτό σου και μόνο με τα στενά πλαίσια της οικογένειας και το τι κλείνει η πόρτα μου, με αυτή τη λογική και σε ενδιαφέρει ο δημόσιος χώρος, ενδιαφέρει ο κόσμος, ενδιαφέρει η κοινωνία, μπαίνεις στα πράγματα και ό,τι βγει και όπως βγει. Ασχολείσαι ενεργά με τα πράγματα του τόπου σου. Γιατί ο χώρος ανήκει σε όλους και η πολιτική είναι τρόπος ζωής. Πολιτική είναι το πώς ζούμε, το πώς κινούμαστε, το πώς ντυνόμαστε, το πώς συμπεριφερόμαστε. Δεν είναι μόνο το να πας να ψηφίσεις, ούτε το ποιον θα εκλέξεις, ούτε σε ποια παράταξη θα ανήκεις. Όπως είπατε, εκλέγεστε από το 2002. Ποιες θέσεις έχετε υπηρετήσει εντός εισαγωγικών στο Δήμο? Βασικά είναι το περιβάλλον και η παιδεία. Περιβάλλον και παιδεία, αυτά τα 2 μεγάλα πι. Στη συνέχεια, καλά πει ο πολιτισμός
Και... Ναι, εντάξει. Είναι... Ναι. Αλλά κατά κύριο λόγο εκεί έχετε έτσι... Ναι, ναι, ναι. Περιβάλλον και παιδεία. Περιβάλλον και παιδεία. Ποιο από τα δύο θεωρείτε ότι είναι πιο... Σημαντικό. Πιο σημαντικό. Και τα δύο δεν είναι. Αλλά δύο. Το περιβάλλον προέχει γιατί μέσα εκεί υπάρχει παιδεία. Χωρίς περιβάλλον δεν υπάρχει χώρος για να υπάρξει παιδεία. Πάνω στο περιβάλλον είναι αυτή τη στιγμή ο πρώτος και ο τελευταίος λόγος που πρέπει όλους να μας απασχολήσει. Και βλέπω τώρα τα μικρά παιδιά, τη μικρή μου εγγονή, πώς ασχολείται με την ανακύκλωση, με την εξοικονόμηση ενέργειας. Από τώρα μαθαίνουν και ελπίζουμε οι νέες γενιές να είναι πιο ευαισθητοποιημένες και πιο δραστήριες προς τη σκέψη αυτή, γιατί η κλιματική αλλαγή είναι παρούσα, όχι απλώς απειλεί τον πλανήτη όπως λέγαμε κάποτε, γιατί πραγματικά προσωπικά θα θέλω να το επενέσω, αλλά ακόμα από πολλά, πολλά χρόνια πριν είχα ασχοληθεί, βγάζαμε και ένα οικολογικό περιοδικό με τα παιδιά στο σχολείο, Ερωδιό το λέγαμε, έτσι, μια εφημεριδούλα του στο σχολείο που ασχολιόμαστε με οικολογικά θέματα. Πολύ και ήταν μαθητές που δουλεύανε, τώρα είναι και ο Γιώργος ο Αλίμονος, ένα παιδί που τώρα είναι δημοσιογράφος κάπου στην Αγγλία. Και έχουμε ασχοληθεί πρωτοποριακά, θα λέγαμε, γιατί τότε ακόμα πριν από 30 χρόνια κανείς δεν ασχολιόταν με τα θέματα οικολογίας και τα θέματα περιβάλλοντος. Άρα συνδυάσατε το περιβάλλον με την παιδεία. Ναι, ναι, ναι. Γιατί αν δεν εκπαιδεύσεις τα παιδιά με την παιδεία, με την παιδεία και δεν τα εκπαιδεύσεις στα θέματα ευαισθητοποίησης περιβάλλοντος, δεν κάνεις τίποτα μόνος. Δεν θα υπάρχει μόνος και το περιβάλλον. Δεν υπάρχει, μόνος σου δεν κάνεις τίποτα. Είναι, το περιβάλλον σημαίνει ότι είναι το σπίτι μας, είναι το ευρύτερος χώρος που μέσα σε αυτόν ζούμε και κατοικούμε. Ο πλανήτης, στη συνέχεια οι χώρες, στη συνέχεια η χώρα μας, στη συνέχεια η πόλη μας. Μας έκανε πολύ ωραία πάσα νομίζω. Δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερη πάσα. Θα μπορούσε να είναι καλύτερη, δηλαδή ούτε κανονισμένο να ήταν. Ξεκινήσαμε από τον πλανήτη και φτάσαμε στη Νέα Σμύρνη. Νομίζω να πάμε λίγο στα πιο επίκαιρα. Σ' αφήνω να το δώσεις. Όχι, όχι, δώστε εσύ. Λοιπόν, είδαμε πρόσφατα στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, μιας και αναφερθήκαμε στο περιβάλλον, να έρχεστε σε αντιπαράθεση με τον κύριο Κουκά, αντιδήμαρχο Αστίκου Πρασίνου, σχετικά με τα κλαδέματα που γίνονται στη Νέα Σμύρνη τον τελευταίο καιρό. Γενικά, για το συγκεκριμένο θέμα έχουμε δει πολλές αντιδράσεις και πολύ γκρίνια σχετικά με τον τρόπο που κλαδεύονται, πώς κλαδεύονται τα δέντρα, οι νερατζιές, για το οποίο ήταν το θέμα που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουν βγει μέχρι και παρατσούκλια. Ναι. Μέχρι και ο Μέρ Πριόνης ονομάστηκε, ας πούμε. Ο κύριος Κουκάς. Ναι, ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Κουκάς καταγόρησε εσάς την ίδια ότι επιτεθήκατε και προσβάλλατε τους υπαλλήλους που κλάδευαν, αλλά και ότι μόνο εσείς έχετε πρόβλημα με τα κλαδεμένα δέντρα. Τι έχετε να απαντήσετε σε αυτό, πώς απαντήσατε και στο Δημοτικό Συμβούλιο? Είναι ένα δραματικό αυτό που συμβαίνει στην πόλη αυτή τη στιγμή, σκηνικό, το ότι κουρεύουν με αυτόν τον τρόπο τα δέντρα, τα ανθοφόρα, πάνω στην ανθοφορία τους. Ξεκίνησαν από την Άνω Νέα Σμύρνη και συνεχίζουν. Για μένα αυτή τη στιγμή είναι εγκληματικό αυτό που συμβαίνει στην πόλη και όλα τα άλλα είναι υποδέστερα. Δεν έβρισα κανέναν εργάτη, ήταν πάνω στην ερανζιά μου, κάτω από τον μπαλκόνι, την οποία περιποιόμουν χρόνια ολόκληρα, κάποτε με τον κουτελάκι κατέβηκε από το αυτοκίνητο για να του δείξω ότι κάποιο πρόβλημα είχε η νερατζιά, κουρεύτηκε κατ' επανάληψη με προσοχή και ήταν μία κούκλα. Και ένιωσα λες και κατακρεουργούσαν την άνοιξη, στερήσαν την άνοιξη από την πόλη και τη στερούν συνεχώς. Είναι εγκληματικό αυτό που κάνουν, πολιτικά απαράδεκτο. Δεν κλαδεύεις τα οποροφόρα δέντρα πάνω στην ανθοφορία τους. Τα εσπεριδοειδή δεν κουρεύονται παρά μόνο το 20% του φυλώματος. Αυτό το γράφει η παγκόσμια βιβλιογραφία. Έχω τρέξει σε εκείνη, έχω ψάξει με γεωπόνους, έχω μελετήσει το θέμα χρόνια τώρα. Φωνάζω όταν πριν από 2 χρόνια πήγα με τα κλαριά της νερατζιάς άλλης στο Δήμαρχο για να του δείξω ότι αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει, με αγνόησαν. Και 2 χρόνια μετά ήρθαν ως τιμωρητές να κόψουν και τη δική μου νερατζιά κάτω από τον μπαλκόνι. Δική μου σε εισαγωγικά,
Βέβαια, ανήκει στο δημόσιο χώρο. Ναι. Δεν ήταν στον κήπο μου, γι' αυτό είπα και δυστυχώς δεν ήταν δική μου. Δεν ήταν στο περιορισμένο χώρο για να την προστατεύσω. Δεν μπορείς να προστατεύσεις λοιπόν το δημόσιο χώρο όταν οι υπεύθυνοι επιτίθενται με αυτόν τον τρόπο στα δέντρα. Και ρώτησα τον αρμόδιο αντιδήμαρχο με ποιο σκεπτικό και με ποιο σχέδιο μέσα στον Απρίλη, στο Μάρτι, στον Απρίλη κλαδεύουν κατά αυτόν τον τρόπο τα δέντρα. Είπα και πριν ότι μόνο σε περίπτωση ξύρανσης μπορούν να κοπεί μέρος του φυλώματος. Α, και ποτέ στα εσπυροειδεϊδή πάνω από τα 20% του φυλώματος. Από εκεί και πέρα είναι εγκληματικό αυτό που συμβαίνει. Βλέπουμε νεραντζιές ολόκληρα τα φυλώματα στους δρόμους και αυτά να γίνονται σκουπίδια, να γίνονται λίπασμα, να γίνονται πέλετ, να γίνονται οτιδήποτε. Αλλά δεν γίνεται να κατακρεουργηθούμε σε μια εποχή που το διοξίδιο του άνθρακος έχει κατακλείσει το σύμπαν. Ζούμε στις πόλεις και είμαστε και έγκλειστοι. Η άνοιξη μας είναι απαραίτητη. Η μυρωδιά του Πάσχα έχει ταυτιστεί με τη μυρωδιά της νερατζιάς. Όταν λοιπόν κόβουν τις νερατζιές, κόβουν την άνοιξη, κόβουν την Ανάσταση, κόβουν το Πάσχα. Όλα τα άλλα είναι για μένα υποδεέστερα και ανάξια λόγου. Κάτσε να αναφέρω κάτι που θυμήθηκα τώρα. Σε αντίθεση με τις κατακρεουργημένες, όπως λέτε και εσείς, νερατζιές, το θερμοκήπιο που λέγεται ότι θα δημιουργηθεί στο Άλσος, τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Σώζει κάπως την κατάσταση, θα τη σώσει? Το θερμοκήπιο είναι ένα εφικτό πλάνο. Δεν έχω ιδέα ακριβώς τι σχεδιάζουν να κάνουν. Δεν έχω ενημερωθεί για το Άλσος, τι είδου θερμοκήπιο είναι αυτό. Αλλά τι να κάνει το θερμοκήπιο? Το θερμοκήπιο είναι σε ένα συγκεκριμένο. Ναι, θα είναι απλώς για μια. Τι να σώσει? Το θερμοκήπιο δεν σώζει. Το θερμοκήπιο, ποτέ κανένα θερμοκήπιο δεν σώζει. Αυτό που σώζουν είναι οι πράσινες ταράτσες, είναι άλλα σχέδια που να πολλαπλασιάζεται το αστικό πράσινο. Πρέπει να παίρνετε μέρημνα για το αστικό πράσινο. Είναι άλλο το πράσινο που πας να κλαδέψεις ελιές για να βγάλεις ελιές του χρόνου, να κλαδέψεις τα μπέλια για να βγάλεις σταφύλια του χρόνου και άλλο το αστικό πράσινο. Υπάρχουν νέες απόψεις τώρα στην οικολογία για επαναγριοποίηση του αστικού πρασίνου. Δηλαδή να αφήνουμε ως το δυνατόν περισσότερο φουντωμένα τα δέντρα στις πόλεις, έτσι ώστε η βιοποικιλότητα να διατηρείται. Να έρθουν τα πουλιά να χτίσουν φωλιές, να έρθουν οι πεταλούδες, να έρθουν οι μέλισσες. Αν καταστραφούν οι μέλισσες, όπως είπα και στο Συμβούλιο, καταστραφήκαμε. Οι μέλισσες την περίοδο της ανθοφορίας κινούνται. Είναι είδος ξαφνικά που αρχίζει να απειλείται. Εάν απειληθούν καταστραφή οι μέλισσες, καταστράφει και η ίδια η ζωή. Αυτά όλα τα πράγματα πρέπει να τα χειρίζεται κανείς όταν είναι στην διοικούσα αρχή, με ευαισθησία και συνέστημα. Όχι μόνο επειδή πήραμε κάποιες εργολαβίες και κόβουμε όσο περισσότερα δέντρα σε όσο λιγότερο χρόνο και με λιγότερο χρήμα. Αυτά είναι απαράδεκτα για τη διαχείριση του αστικού πρασίνου στην πόλη. Θα φωνάζω με όση δύναμη μου μένει και θα το βροντοφωνάζω. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι όποιος να είναι, ακόμα και στην διοίκηση όταν ήμουνα. Την ίδια αντίρρηση πάντα είχα για τον τρόπο κλαδέματος του δέντρου, όπως δεν ψήφιζα ακόμα και τα δέντρα τα κομμένα για τα χριστουγεννιάτικα δέντρα. Γιατί τα δέντρα δεν πρέπει να κόβονται, ούτε τα χριστουγεννιάτικα δέντρα για να στολίζονται ακόμα και αν είναι από καλλιέργειες. Ας φυτευτούν στις καμένες περιοχές. Συγγνώμη, δεν υπάρχει στο Δήμο ένας άνθρωπος υπεύθυνος για να το δει όλο αυτό και να πει, ας πούμε, ότι ρε παιδιά, ένας επιστήμονας, ένας που να γνωρίζει το αντικείμενο? Δεν γνωρίζω, υπάρχει γεωπόνος. Υπάρχει γεωπόνος και καλή γεωπόνος, από ό,τι ξέρω, αλλά φαντάζομαι ότι δεν νομίζω ότι συνεργάζονται, γιατί καταρχάς είναι πολλά τα δέντρα. Είναι πολλά τα δέντρα και, και θέλουν να κόβουν οποιαδήποτε εποχή του χρόνου βρεθεί για να πούνε ότι κλαδέψαμε τα δέντρα. Βέβαια, υπάρχουν και πολίτες οι οποίοι λένε, α, ωραία, καθάρισε ο τόπος. Εντάξει, να βάλουμε τότε τέντες μόνο, να βάλουμε μόνο το τσιμέντο και να ζήσουμε σε μια τέτοια πόλη. Οι πολίτες διαπαιδαγωγούνται. Έχουμε λόγο να διαπαιδαγωγούμε και να ευαισθητοποιούμε τους πολίτες. Όχι να πάμε σύμφωνα με τις προσταγές του κάθε ψηφοφόρου, έλα κάτω από το μπαλκόνι μου και κόψε μου την νεραντζιά ή την μπουριά, γιατί μου εμποδίζει, μου λερώνει με τα νεράντζια το δρόμο ή το αυτοκίνητο, γιατί
Είδα και αυτό μετά, κόβοντας τον έρωτα, να καθαρίζουν τα αυτοκίνητα από πάνω για να μην λερωθούν τα αυτοκίνητα. Εξαρτάται τι προτάσει κανείς. Αν προτάσει το ιδιωτικό συμφέρον και το να κινείται το αυτοκίνητο στην πόλη χωρίς να πατήσει κάποιον εράντζι, ή προτάσει το πράσινο και το οξυγόνο. Μέσα στην κλιματική αλλαγή, το οξυγόνο μας είναι απαραίτητο. Πρέπει και το παραμικρό φύλλο να προστατεύσουμε. Όχι τα δέντρα στην ανθοφορία τους. Είναι έγκλημα αυτό που διαπράττεται στο Δήμο μας αυτή τη στιγμή. Είναι οικολογικό έγκλημα. Μπορεί να ένιωσα σαν να μου δολοφονούσαν άνθρωπο δικό μου όταν κόπηκε η νερατζιά κάτω από τον μπαλκόνι μου μέσα στην ανθοφορία της. Λοιπόν, η αντίδραση όχι τόση που έκανα, πολύ μεγαλύτερη θα έπρεπε να είναι. Και στη συνέχεια βέβαια πάρα πολλοί κόσμος διαμαρτυρήθηκε και διαμαρτύρεται μέσα από τα media και τα μέσα μαζικής έτσι, ενημέρωσης και τα social media και εκφράζει την αγανάκτησή τους για τον τρόπο κλαδέματος, αλλά κανείς δεν υδρώνει το αυτή του. Δεν κάνει κάτι τελικά. Δεν υδρώνει το αυτή του. Λες και δεν συνέβη και τίποτε. Ως πιο έμπειρη εσείς το πώς αυτό, έχετε προσπαθήσει να συμβουλεύσει τον κύριο Κουκά για κάποια θέματα? Δεν ακούει, υπάρχει άποψη. Μια υπάρχει και αυτή η άποψη. Δεν ενδιαφέρεται, δεν αγνοούν. Πιστεύω ότι μόνο αντετίθενται σε εργολαβίες και μάλιστα άκουσα σήμερα το τρελό ότι οι εργολάβοι αμείβονται με βάση οι εργολάβοι, με το ποσό των κλαδεμάτων που θα συσσωρεύσουν. Αν αυτό αληθεύει, άρα, φανταστείτε πόσο εγκληματικό μπορεί να είναι. Άρα δηλαδή ξαναμιλήσαμε. Δηλαδή κουρεύουμε. Πολύ ωραία αυτό. Αυτό το άκουσα σήμερα στην πόλη να κυκλοφορεί. Δεν μπορώ να... Μου φαίνεται απίστευτο να το πιστέψω. Μακάρι να μην ισχύει. Μου φαίνεται απίστευτο να το πιστέψω και φαντάζομαι ότι θα είναι μέσα από αυτά που είναι έτσι τρόλ. Σαν τρόλ μπορώ να το εκλάβω. Δεν μπορώ να το εκλάβω σε αλήθινο. Αν όντως συμβαίνει, είναι να... Τι να πω. Άμα συμβαίνει, δεν υπάρχει ελπίδα γενικότερα. Ναι, όχι, αυτό το θέμα, τίποτα. Άμα συμβαίνει σε αυτό, φαντάζομαι ότι γίνεται σε πιο μεγάλα, σε πιο μεγάλα ζητήματα. Τίποτα. Και το τελευταίο φιλαράκι πρασίνου, σας λέω, θα σας διαβάσω ταυτόχρονα μέχρι να βρείτε την ερώτηση την επόμενη. Διάβαζα σήμερα. Εναλλακτικό. Διάβαζα σήμερα και Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα και λέει κάποια στιγμή στη ρομάντζα του Υπνοβάτη. Ας είμαι λοιπόν κι εγώ υπνοβάτης και ονειροβάτης. Πράσινο, 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 πόσο σ' αγαπώ. Πράσινο αγέρι, πράσινα κλόνια. Βάρκα στο πέλαγο απάνω κι άλογο πέρα στις ράχες. Έχοντας ίσκιο στη ζώνη, ονείρεται εκείνη τη βίγλα. Πράσινη σάρκα, πράσινη κόμη, μάτια από κρύο ασήμι. Πράσινο, πράσινο, πόσο σ' αγαπώ. Έχουμε πέρα του πολιτικού. Ναι, ναι. Φαίνονται και σπουδές, φαίνεται και η καθηγήτρια. Πράσινη νόρα με λέγανε. Έπαιρνε το θεωρώ. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που απασχολεί πάρα πολλούς. Είναι σχετικά με το Δημοτικό Συμβούλιο και σχετικά με τον υψηλό μέσο όρο ηλικίας. Γενικότερα, οι περισσότεροι δημοτικοί σύμβουλοι, αντιδήμαρχοι κλπ. Κλπ. Συνθέτουν ένα σχήμα με πολύ υψηλό μέσο όρο ηλικίας. Ίδια πρόσωπα εδώ και 10, 15, 20, μπορεί και παραπάνω χρόνια. Γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα και δεν έχουμε κάποια ανανέωση, ενώ όπως λένε πολλοί τη χρειαζόμαστε? Γιατί δεν υπάρχει αυτή η ανανέωση κατά τη γνώμη σας? Έχετε δίκιο απόλυτο. Αλλά δυστυχώς όταν δεν μπορείς να αποκλείσεις να σκοτώσεις τα άλογα όταν γεράσουν. Απλώς χρειάζεται μία μίξη του παλιού με το καινούργιο για να υπάρξει μεταφορά της εμπειρίας σε συνεργασία με το νέο, με το νέο αίμα, με τις νέες ιδέες, με τους νέους σαν εσάς, να έρθουν να δώσουν και να πάρουν και να γίνει ανταλλαγή απόψεων. Νέους και νέες τις διανύες χρωμένους, λέει ο Λυσίας. Δεν σημαίνει ότι οποιοδήποτε απαραίτητα είναι νέος, είναι και νέος στο πνεύμα. Εννοείται. Γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στη δική μου ηλικία και πιο πάνω ακόμα, που μπορούν και διατηρούν και τη φρεσκάδα και τη νεότητα. Υπάρχει παράδειγμα, συγγραφέας φίλος μου, ο οποίος τώρα είναι σχεδόν κοντεύει τα 90 και έχει απόλυτη διάβια, γράφει με απίστευτη νεανική ζέση και παλμό. Εάν αυτό το νέο μπορεί να συνδυαστεί και το πραγματικό νέο, τότε είναι σπουδαίο. Αλλά αν απλώς υπάρχουν καρεκλοκένταυροι, οι οποίοι μένουν στη θέση τους και δεν κουνιούνται, γιατί έτυχε να βρεθούν εκεί, αλλά
είναι δίκοπο μαχαίρι. Πάλι θα πει, εμένα με ψήφισαν. Θα έπρεπε και η ευαισθητοποίηση των πολιτών να είναι τέτοια που να δίνει και τόπο και στους νέους ανθρώπους να ψηφίζονται. Όχι επειδή όποιον ξέρουμε αυτόν εμπιστευόμαστε, να εμπιστευόμαστε όσο πιο ανοιχτός είσαι στο μυαλό, τόσο πιο πολύ εμπιστεύεσαι και τη νέα γενιά και τους νέους ανθρώπους. Αλλιώς μένεις προσκολλημένος, αυτό ξέρω, αυτό γνωρίζω. Εγώ εκεί αυτό... θέλω να επικεντρωθώ λίγο. Δηλαδή θεωρείτε ότι υπάρχει χώρος για νέους ανθρώπους και το σύστημα όπως είναι και οι άνθρωποι που είναι μέσα σε αυτό το χώρο δίνουν ή αφήνουν το περιθώριο στον κόσμο να εμπιστευτεί το νέο. Όπως είπα και πριν, είμαστε υποχρεωμένοι να διαπαιδαγωγούμε και τον πολίτη. Επομένως, όταν πεις και εμπιστευτείς τους νέους, τότε και ο πολίτης θα τα δει τα πράγματα αλλιώς. Αλλά δυστυχώς η διαμόρφωση της γνώμης των πολιτών είναι όπως και στις κεντρικές, στην κεντρική σκηνή. Ποιος ψηφίζουν είναι αυτός που βγαίνουν στην τηλεόραση. Τους τραγουδιστές, τους ποδοσφαιριστές, αυτούς που γνωρίζουν. Αυτούς που φαίνονται, αυτούς που παρουσιάζονται. Εκτός στην τοπική αυτοδιοίκηση, αυτούς που έχουν θητεύσει και τον ξέρουν. Κακός. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνεται και απόσυρση αυτοβούλος. Γι' αυτό όταν με ρωτήσατε αν θα είμαι υποψήφια για να επανέλθω στο, με το γρήγορο που κάναμε το 23, νομίζω ότι είμαι σε ηλικία απόσυρσης. Υπάρχουν ακόμη πιο πολλοί, αλλά σιγά σιγά πρέπει να αφήνουμε τόπο στους νέους, τόπο στην νεολαία, να μπορέσουν να παίρνουν. Βέβαια και να μεταφέρεται η εμπειρία, αλλά ταυτόχρονα να δεχόμαστε τις νέες, τις φρέσκες ιδέες. Δεν μπορεί να αποκλείονται. Αν αποκλείσουμε τους νέους σαν εσάς, σαν ένα σωρό παιδιά που έχει πόλη μας, τότε θα είναι απλώς μια γεροντοκρατούμενη πολιτεία. Και είναι πάρα πολύ κακό αυτό. Αλλά χρειάζεται έτσι μέτρο σε όλα. Το μέτρο. Το μέτρο, να μην χαθεί το μέτρο. Όχι ντε και καλά, όποιος είναι νέος δικαιούται, και όποιος είναι παλιός πάει και αποσύρεται παντελώς. Μπορεί να είναι και πίσω γραμμή οι παλιοί, να συμβουλεύουν, να διαπαιδαγωγούν, να κατευθύνουν. Δεν είναι ανάγκη απαραίτητο να κατέχουν θέσεις εξουσίας ντε και καλά. Ως πότε. Και προτού το κλείσουμε αυτό, υπάρχει το μέτρο αυτό ή όχι? Συνείδηση, πρέπει να υπάρχει συνείδηση. Και όλα αυτά προέρχονται από την παιδεία, τη φιλοσοφία, τη σκέψη. Να έχεις τη συνείδηση και την ευαισθητοποίηση των πραγμάτων. Αν δεν την κατέχεις... Σωστά. Σήμερα που μιλάμε, θεωρείτε ότι υπάρχει αυτό το μέτρο? Ή έχουμε ακόμα δρόμο για να φτάσουμε? Έχουμε δρόμο. Έχουμε δρόμο. Έχουμε πολύ δρόμο. Πολύ δρόμο, αλλά σε μεγάλο βαθμό αρχίζει να φαίνεται ότι και οι νέοι μπορούν να έχουν θέσεις και να διεκδικούν θέσεις και μπορούν να το κάνουν, αρκεί να δείξουν ότι πραγματικά μπορούν και εκείνοι και να δείξουν κάτι, όχι μόνο με το προσώνο της νέος. Ακριβώς. Παίζει και αυτό. Γενικά έχουμε δει οι περισσότεροι νέοι που βγαίνουν, είτε ψηφίζονται δημοτικοί σύμβουλοι, είτε πάνε καλά στις εκλογές, έχουν κάποιον από πάνω, είναι διάδοχος κάποιου. Ή έχουν στήριξη από κομματική νεολαία. Ναι. Εσείς, αν αποσυρθείτε, θα έχετε κάποιο διάδοχο. Κάποιον που θα χρήσετε, θα θέλατε να χρήσετε νέο δημοτικό σύμβουλο στη θέση σας. Εσάς. Εσάς. Είναι αρκετά τιμητικό, εντάξει, βέβαια και εμείς απέχουμε πολύ. Δεν απέχετε καθόλου. Είστε μια χαρά έτοιμοι, όρθιοι να αναλάβετε και η νέα και τώρα με τον τρόπο που διαπαιδαγωγείστε και μέσα από τη διαχείριση των media είναι ένας τρόπος εκπαίδευσης. Δια της τριβής παράγεται θεμότητα. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, σε αφήνω να κάνεις την επόμενη ερώτηση εσύ, μιας και είσαι πιο σκληροπυρηνικός από μένα και έχουμε σκληρή ερώτηση μετά. Ναι, ναι. Πάντως, για να σοβαρολογούμε, οι ψήφοι και οι άνθρωποι δεν έχεις στο χέρι σου και στη χούφτα σου κανένα, δεν κρατάς. Καλά, εννοείς. Οι άνθρωποι είναι κινούμενοι άμμος, ανάλογα και επηρεάζονται από το τι ένα καλό ποσοστό των ανθρώπων κρίνει με βάση το έργο σου, με βάση την ηθική σου, την προσφορά σου, την παρουσία σου στα πράγματα, στα δημόσια, το δημόσιο λόγο σου. Αλλά και ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων κρίνει μόνο με βάση κομματικής ταυτότητας. Αν αποφάσισε το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι αυτός είναι υποψήφιος και τον χρήζω υποψήφιο και οι άλλοι είναι της κομματικής
γραμμής έρχεται ως επακόλουθο της κομματικής γραμμής. Ναι. Για μένα δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, αλλά δυστυχώς τα πράγματα είναι και έτσι. Για να υπερβούμε το έτσι, για να γίνει υπέρβαση, χρειάζεται πολλή προσπάθεια από όλες τις πλευρές. Θα πάω σε αυτό που, που ανέφερε πριν ο Γιώργος, που είναι λίγο πιο spicy θα έλεγα. Απλά να πω ότι εντάξει, δεν είναι τόσο θέμα επιθετικό θα έλεγα, εντάξει, εδώ είμαι πιο, θα ναι, είναι ναι, πιο... Για να ακούσω, για να ακούσω. Για χρόνια ήσασταν κουτελάκης. Ναι. Το 14 είδαμε μια αλλαγή στο τζουλάκι. Και το 19 κουτελάκι. Τι σας οδήγησε σε αυτό το μονοπάτι και τις αλλαγές? Δεν έχω κανέναν ενδιασμό και κανένα... Εγώ έχω την περιέργεια και θέλω να το ρωτήσω. Ήμουν σίγουρη ότι θα γίνει αυτή η ερώτηση. Δεν με θίγει καθόλου. Είμαι στο φυσικό μου χώρο. Ο Κουτελάκης ήταν ο μέντορας μας στην πολιτική και για όλους αυτούς που είναι τώρα στο τζουλάκι. Εκείνοι έμειναν πίσω. Έκρινα το 14 ότι έπρεπε μια χρονιά ακόμη να δοθεί στο Δήμαρχο και στη συνέχεια να τα βρούνε. Και έτσι από αδράνεια έμεινα πίσω. Από αδράνεια έμεινα πίσω και από διάθεση συμφιλειωτική και ηθική. Αλλά όταν είδα ότι τα πράγματα αγριεύουν και κυρίως από τη διοικούσα αρχή σε σχέση με το πρόσωπο του Κουτελάκη και να γίνονται προσωπικές επιθέσεις σε έναν άνθρωπο που έχει δώσει τη ζωή του για τη Νέα Σμύρνη και την πόλη, αυτό σιγά σιγά με έβγαλε στο περιθώριο. Βγήκα στο περιθώριο, ανεξαρτοποιήθηκα 2 χρόνια πριν τις εκλογές και στη συνέχεια εντάχθηκα ξανά εκεί που ήμουν, στο φυσικό μου χώρο. Νιώθω πάρα πολύ καλά που είμαι με το Κουτελάκη και το σχήμα του. Δεν έχω κανένα μα κανένα προβληματισμό. Θα μπορούσα να είμαι τώρα στη διοικούσα αρχή, θα μπορούσα να είχα βγει πιθανόν, ναι, πιθανόν όχι, αν είχα μείνει πίσω, ναι, αλλά με υποχωρήσεις και συμβιβασμούς που δεν ήθελα να τους κάνω. Mm-hmm. Και κυρίως γιατί θυγόταν ηθικά και ως γκρέμισμα χαρακτήρος, πρόσωπα. Και κυρίως ο Γιώργος ο Κουτελάκης. Δηλαδή δεν είναι ο αποκεφαλισμός του πατέρα που λέω και εγώ για να επικρατήσει ο γιος. Έτσι σύμφωνα με το Φρόιντ. Λοιπόν, η παράταξη του Τζουλάκη είναι ο γιος που θέλει να αποκεφαλίσει τον πατέρα. Παρότι είναι αντίστροφα ηλικιακά, όμως συμβαίνει με την έννοια ότι πρέπει να επικρατήσουν γιατί βγήκαν από την ίδια μήτρα, από το ίδιο σχήμα. Οπότε γκρεμίζουμε το πρότυπο για να φτιάξουμε. Αυτό συμβαίνει όμως στην πολιτική. Ευτυχώς ή δυστυχώς. Το έχουμε δει και στην κεντρική σκηνή και το βλέπουμε παντού. Ναι. Οπότε ο εμφύλιος είναι ο χειρότερος πόλεμος και όταν ξεσπάσει μέσα στις παρατάξεις που έχουν προκύψει από την ίδια μήτρα, από την ίδια πλευρά ξεκινήσει και πολλά χρόνια μαζί και στη συνέχεια όλο αυτό. Επομένως εγώ δεν έκανα καμία κολοτούμπα, καμία μεταπίδηση, απλώς το 14 από λόγους αδράνειας έμεινα λίγο πιο πίσω. Και με τον σκοπό ξανά να πίστευα με αφελώς μεν και με φιλολογική και φιλοσοφική και ηθική έτσι, ψευδαίσθηση ότι μπορώ να ενώσω τα πράγματα. Ήθελα να μείνω ως ενωτικός κρυϊκός στο μυαλό μου. Ναι. Δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο, ούτε μπορούσε να συμβεί και όταν το διαπίστωσα αποχώρησα και πήγα στο φυσικό μου χώρο. Εν τέλει. Ο γιος αποκεφάλισε τον πατέρα ή όχι? Γίνεται αγώνας. Ποια είναι η τιμιγορία? Αγώνας γίνεται. Είναι ένας συνεχής αγώνας. Άλλωστε είναι στη ζωή, μπορεί να συμβεί πιο εύκολα να απομακρυνθεί ο γιος από τον πατέρα και να χαράξει πορεία. Αυτό είναι την έννοια του αποκεφαλισμού. Mm-hmm. Δεν λέμε να σκοτώσει. Έλεος, γιατί θα μας ακούν και πολίτες και θα λένε ποιος σκοτώνει ποιον. Αν δεν θέλουν, όμως ας διαβάσουν Φρόιντ για να καταλάβουν τι σημαίνει αυτό που λέμε τώρα. Για να μην πολλά καν μετά για τη συνέχεια. Επομένως, αν σκότωσε, ποιος σκότωσε, τώρα αυτά όλα παίζονται. Mm. Υπάρχει και η
Νεκρανάσταση συνεχώς. Σκοτώνεις και ξαναβρίσκεις μπροστά σου. Αυτός ο πόλεμος, εισαγωγικά. Ωφελεί κάπου την πόλη. Όχι, δεν ωφελεί την πόλη και γι' αυτό εξάλλου... Γιατί αυτός εξάλλου, ο πόλεμος μένεται. Βλέπουμε, γι' αυτό δεν εξάλλου, όταν είχε καθιερωθεί η απλή αναλογική το καλοκαίρι και έγινε αυτός το ανακάτεμα με τον Υπουργό Εσωτερικών και για να μπορέσουν να συγχωνευτούν δύο παρατάξεις σε μία και που έδωσε το δικαίωμα τώρα στην πλειοψηφούσα παράταξη να συγχωνευτεί με την παράταξη του Λαρίση. Αυτό ήταν ένας εκτροματικός νόμος το παραπέντε που έγινε για να φτιαχτούν τεχνητές πλειοψηφίες. Εμείς ως παράταξη είχαμε τη διάθεση για συνεργασία σε θέματα που συμφωνούμε. Να συμφωνήσουμε και να πούμε ναι και όπως και το κάνουμε πολλές φορές και το έχετε παρακολουθήσει στα συμβούλια για πράγματα τα οποία εγκρίνουμε, ψηφίζουμε ναι. Για πράγματα τα οποία τα θεωρούμε αντίθετα, όπως για παράδειγμα την μεταφορά από το Δημαρχείο στη Μινέτα, δώσαμε αγώνα μάχης να μην συμβεί. Καλό ή κακό, η ιστορία θα το δείξει. Γιατί κατ' εμέ, και το υποστήριξα, ήρθα σε ένα θέμα που δεν μου το είπατε, αλλά πήγα μόνη μου. Ναι. Απομακρυνόμαστε από την ιδέα να έχουμε δημαρχείο ή πόλη. Με το να κάνουμε κινήσεις... Ιδιόκτητο εννοείται. Ιδιόκτητο, βεβαίως. Να έχει ένα δημαρχείο ή πόλη και αποσπασματικές. Πάμε εδώ, πάμε εκεί και πάμε παραπέρα. Και απομακρύνεται και ως σύμβολο το Δημαρχείο από το κέντρο της πόλης. Όταν λέμε ήταν Αγία Φωτεινή, Εστία και Δημαρχείο. Αυτά είναι τα κύρια και το τρίγωνο της πόλης. Όταν σπάσει λοιπόν το Δημαρχείο και μεταφέρθηκε στη Μινέτα κάτω, χωρίς να εκτεθεί αυτό σε κανένα συμβούλιο για να μας πούν με ποιο σκεπτικό κλπ. Και αλλά αποφάσισε έτσι η πλειοψηφούσα αρχή τη μετακίνηση και τη μετακόμιση τμήματων, που δεν γνωρίζω ακριβώς και με πολύ μεγάλο κόστος. Δεν θυμάμαι νούμερα αυτή τη στιγμή, δεν ασχολούμαι με τους αριθμούς. Αυτό απομακρύνει από το όνειρο το να έχουμε δημαρχείο στην πόλη. Επομένως αυτό το πολεμήσαμε πάρα πολύ ως παράταξη και όπως είπα θα φανεί αν είναι καλό ή κακό στην ιστορία. Εγώ θέλω να, πρωτού ξεκινήσουμε έτσι το κλείσιμο, θέλω να ρωτήσω κάτι, νομίζω ότι ξέρω την απάντηση, αλλά θα το ρωτήσω. Επειδή είπατε ότι είναι κάτι που δεν έγινε και δεν κατάφερε να γίνει. Υπάρχει περίπτωση να γίνει όμως η επανένωση, στην οποία εσείς έτσι φιλολογικά ή ρομαντικά πιστεύατε? Τώρα τα πράγματα πήραν την τροπή τους, νομίζω πως όχι. Νομίζω πως όχι. Τώρα τα πράγματα έχουν πάρει άλλη τροπή. Νομίζω πια όχι, δεν νομίζω πια. Αυτά γίνονται, όπως λέει και ο λαός, στη βράση κολλάει το σίδερο. Να είναι όταν είναι τα πράγματα νωρίς. Τώρα έχουν κρυσταλλοποιηθεί έτσι τα πράγματα και απλώς συμβαίνουν και καλά στο Δήμο. Όπως ας πούμε για παράδειγμα, δεν μπορούμε να πούμε το σύμφωνο των Δημάρχων που υποστηρίζει ο φίλος μου ο Κρικρής, το οποίο εγώ το είχα φέρει στη Νέα Σμύρνη το 2011. Και αν θέλετε σας λέω μερικά πράγματα για το Σύμφωνο των Δημάρχων, αν έχουμε χρόνο. Είναι πραγματικά η κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται να εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιοχές. Και με τη δέσμευση υπογράφονται στο Σύμφωνο να πετύχουν, είχαμε μέχρι το 2020, 20% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 20% μείωση του διοξείδιου του άνθρακος, 20% ως το 2020. Γι' αυτό ήταν το 20-20-20. Τώρα επανενεργοποιείται το νέο Σύμφωνο Δημάρχων και το φέρνει ο Γιώργος ο Κρικρής ως υπεύθυνος για το 30, μέχρι το 30. Το θέμα είναι τι θα γίνει. Δεν μπορεί από τη μια να υπογράφεις Σύμφωνο των Δημάρχων για μείωση του διοξιδίου του άνθρακου στην πόλη, για μείωση των ρήπων στην πόλη και απ' την άλλη να μην υπερασπίζεσαι το αστικό πράσινο. Να το κατακρεουργείς. Να το κατακρεουργείς, να το κατακρεουργείς και να το λαιλατίσεις και να το διαλύεις. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, για να κλείσουμε με τη δικιά σας υπογραφή την εκπομπή. Όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείστε με τα δημοτικά, τι είναι αυτό για το οποίο αισθάνεστε περήφανοι στην πολιτική σας καριέρα? Αλλά και τι μετανιώνετε? Σε δεύτερο σκέλος.
περήφανη από την απλή καθημερινότητα ή την προσφορά στον πολίτη κάθε μέρα. Η κάθε μέρα είναι μια καινούργια μέρα. Δεν υπάρχει κάτι. Την κίνηση που έχετε κάνει που έχει ωφελήσει περισσότερο το μέσο πολίτη, τους περισσότερους στη Νέα Σμύρνη. Ήταν στην εποχή του Κουτελάκη που κάναμε την πεζοδρόμη της πλατείας. Ο πεζοδρόμος της πλατείας ήταν ένα μεγάλο έργο. Για μεγάλα έργα είναι η πεζοδρόμη της πλατείας. Είναι το γκαράζ, η δημιουργία του γκαράζ και πάνω το να γίνει πράσινο πάνω από τον γκαράζ. Αυτό ήταν ένα μεγάλο έργο. Και για μένα προσωπικά ήταν και τα ποδήλατα που έφερα στην πόλη. Ήταν ένα μεγάλο σχέδιο το να γίνει αυτό με την οικίαση των ποδηλάτων. Δυστυχώς όμως είναι η νίκη και η ήττα ταυτόχρονα. Τα έφερα αλλά τα κλέψανε, τα διαλύσανε, δεν άφησαν τίποτα. Γιατί ήμουνα μόνη, πάλευα μόνη. Όταν δεν έχεις συμμάχους, όταν δεν έχεις οργανωμένο τμήμα περιβάλλοντος, διεύθυνση περιβάλλοντος στο Δήμο και δεν υπάρχει τμήμα διεύθυνση περιβάλλοντος, να έχεις υπαλλήλους, να έχεις εργάτες, να έχεις ανθρώπους που θα αστυνομεύουν το σύστημα που δημιούργησες, το έκανα μόνη μου σαν φτωχός και μόνος καουμπόης. Μόνη μου αγωνίστηκα να πάρουμε τα χρήματα από το Πράσινο Ταμείο, μόνη μου να έρθουν και με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι πάλευαν, κάποιοι υπάλληλοι από την τεχνική υπηρεσία, όπως ο Αλέκος ο Κοστούρος, ο οποίος με πολλή βοήθεια για να οργανώσουμε τα πράγματα, τσούκου τσούκου. Όπως και το Σύμφωνο των Δημάρχων για να φτιάξω και να φτιάξω ένα τεράστιο πράγμα, το ΣΔΑΕ, ήταν σχέδιο οργάνωσης πάνω στο τι θα κάνουμε μέχρι το φτιάξαμε, το οργανώσαμε, μάλιστα με έναν άνθρωπο, με έναν το Βασίλη το Γιαννόπουλο, ένα παιδί που ήρθε συμβασιούχος για 8 μήνες και φτιάξαμε ένα απίστευτο σχέδιο δράση και το καταθέσαμε στις Βρυξέλλες γιατί πρόκειται να κάνουμε. Όταν είσαι μόνος σου στα θέματα του περιβάλλοντος και δεν υπάρχει διεύθυνση και οργάνωση. Α, επίσης ένα μεγάλο δουλειά που ήταν πολύ πρωτοποριακό και πολύ εντυπωσιακό για το ήταν η πράσινη στέγη στα σχολεία. Mm-hmm. Τρεις στέγες στα σχολεία, τρεις πράσινες στέγες στα σχολεία. Δική μου πρωτοβουλία και δική μου υλοποίηση. Μιλάμε για το 11, πότε, πολύ πιο πριν το 11, δεν θυμάμαι και πότε ακριβώς έγιναν. Αυτό που είναι ακόμα πράσινες. Πώς? Σήμερα είναι πράσινες. Είναι. Τα δύο σχολεία, το 7ο και το 4ο, λειτουργούν και είναι μια χαρά ακόμα. Mm. Έτυχε και τις επισκέφτηκα και ακόμα, γιατί φροντίζουν αυτοί οι δάσκαλοι. Το κρατάνε. Πρέπει να βρεις και σε τι ανθρώπους θα πέσεις. Mm-hmm. Είναι επίσης η πρωτοβουλία που πήρα για την ενεργειακή αναβάθμιση του κολυμπητηρίου. Και το κολυμπητήριο σώθηκε αυτή τη στιγμή και σώζεται και θα φτιαχτεί και δεν πήγε μαζί να γκρεμιστεί μαζί με το υπόλοιπο που τώρα είναι ακόμα ατελές και δεν λέει να γίνει σαν τη γέφυρα της Σάρτας που είμαι και υπηρώτησα και δηλώνω, ας πούμε, περήφανη. Λοιπόν, το κολυμπητήριο σώζεται γιατί επενεύει με πρόγραμμα για την ενεργειακή του αναβάθμιση και σιγά σιγά αυτό αρχίζει και υλοποιείται και έτσι το κολυμπητήριο υπάρχει και θα σωθεί από το γκρέμισμα. Για μένα, μακάρι, ήμουν ενάντια στο γκρέμισμα και του άλλου. Να έχει και αυτό φτιαχτεί και να δομηθεί ενεργειακά, με θωράκιση ενεργειακή, με προγράμματα τέτοια, έτσι ώστε δεν πρέπει να γκρεμίζουμε. Το θέμα είναι πώς χτίζεις και όχι πώς γκρεμίζεις. Το γκρέμισμα είναι εύκολο. Και εν τέλει, τι είναι αυτό που μετανιώνεται? Μετανιώνεται, ναι. Από ό,τι έχετε κάνει. Μπορεί να μετανιώσατε το πήγαινέλα στο Τζουλάκι Κουτελάκι. Μπορεί να μετανιώσατε τα ποδήλατα. Όχι, όχι. Τίποτα από όλα αυτά δεν μετανιώσα. Μετανιώνω για τις ώρες, πολλές ώρες. Πολλές ώρες σπατάλη χρόνου στα δημοτικά συμβούλια. Mm. Σπατάλη χρόνου στα δημοτικά συμβούλια τελείωτη, που είναι σπατάλη ενέργειας. Μόνο αυτό. Αυτό είναι το. Είναι χρονοβόρο και κοστοβόρο και χωρίς ουσία. Δηλαδή πράγματα μπορούν να λυθούν μέσα σε 1-2 ώρες, πάνε 7 και 8 ώρες, λες και γίνεται ψυχαναλυτικό συνέδριο, μάλλον ψυχοεκτόνωση, για να βρίζει ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι πολύ οχληρό και ψυχοφθόρο, οπότε αυτό σε κάνει να λες τώρα γιατί ασχολούμαι. Και ακόμα χειρότερο, πώς θα χαρακτηρίζατε εμάς που καθόμαστε 8-9 ώρες και παρακολουθούμε τα δημοτικά συμβούλια. Χωρίς να έχουμε ενεργό συμμετοχή. Άμα είναι πολύ σκληρό, μην το πείτε στον αέρα. Όχι, όχι. Εσείς εκπαιδεύεστε στη Ρίτα. Εκπαιδεύεστε να δείτε τα καλά και τα κακά
και να αποφασίσετε τι θα κρατήσετε και τι θα πετάξετε ως μελλοντικοί ενεργοί πολίτες και μελλοντικοί πολιτικοί στα πράγματα. Να αναλάβετε στα χέρια σας, στο χέρι σας είναι να αναλάβετε τα πράγματα η νέα γενιά. Και το εύχομαι πραγματικά ως καθηγήτρια να αναλάβουν τα ενία νέοι άνθρωποι οι οποίοι θα βγουν από αυτά τα οποία πραγματικά έχει γίνει σαν ένα σαράκι που τρώει τα δημοτικά συμβούλια και γενικώς θα έπρεπε να είναι τα πράγματα πιο συνεργατικά, να υπάρχει συνεργασία και όχι ανταγωνισμός του ότι εγώ ποιος είμαι εγώ και τι ξέρω και δεν ξέρεις εσύ. Νομίζω κλείνουμε με τον καλύτερο τρόπο. Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο. Νομίζω θα χρειαστούμε σίγουρα άλλη μια εκπομπή για να αναλύσουμε περισσότερα πράγματα. Ακριβώς. Φυσικά δεν κάναμε διάλειμμα σήμερα. Ναι, δεν προλαβαίναμε να κάνουμε και διάλειμμα. Ευχαριστώ, παιδιά. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Γιώργο. Να είσαστε καλά και καλή συνέχεια και έμπνευση για δημιουργία προσωπική και πολιτική. Επίσης. Να είστε καλά. Και δημοσιογραφική. Να είστε καλά. Αυτά από εμάς, ήταν άλλο ένα Κάντο Πράξη με το Χρόνι τον Τάγιο και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.